Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ και το θανατικό που έχει πέσει πάνω από τη χώρα μας και δεν έχει και τελειωμό. Ο Θεοδόσης Πάνου θα έρθει εδώ μαζί. Και καλή πάμε σε σήμερα. Διπλή ταυτόχρονη σύνδεση με τον κύριο Καλιακμάνη. Γεια σας, κύριε Καλιακμάνη, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να είστε πολλά. Καλά. Και την Έλληνα Χελβατζόγλου. Να είστε καλά. Και την Έλληνα Χελβατζόγλου στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου τα ξημερώματα είχαμε άλλο ένα φωνικό, άλλο ένα θανατικό. Πάμε στην Έλληνα να μας δώσει λεπτομέρειες. Γεια σου, Έλληνα, καλημέρα. Γεια σας. Με μια τραγική είδηση ξημερώσαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε νεκρός ακόμη ένας αστυνομικός. Βρισκόμαστε στο σημείο που σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο, στην οδό Κατσιμίδη, που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. Ήταν λοιπόν γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν στο μπαρ που σας δείχνει τώρα η Χριστίνα Δημητρούδη, ένας 44χρονος Νορβηγός δημιουργούσε κάποια προβλήματα στο κατάστημα. Φέρεται να είχε πιει αρκετά και ενοχλούσε τους πελάτες του καταστήματος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Νορβηγός διαπληκτίστηκε με τον κουμπάρο του αστυνομικού που ήταν εκεί ως πελάτης, έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον κουμπάρο του στο πόδι. Ο αστυνομικός επενέβη για να προστατεύσει τον κουμπάρο του και δέχτηκε ένα τραύμα στην αριστερή τραχυλική χώρα. Άφησε τελικά την τελευταία του πνοή επί τόπου. Ο κουμπάρος του αστυνομικού βγήκε έξω για να φωνάξει βοήθεια. Τελικά ο Νορβηγός συνελήφθη και ανακρίνεται. Ο κουμπάρος αστυνομικού έχει μεταφερθεί στο Ιπποκράτη νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Να πούμε ότι ο 32χρονος αστυνομικός υπηρετούσε στο τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, ένας ξεχωριστός αξιωματικός, μια ψεγάδια στο μητρό, όμως σε μια ασήμαντη αφορμή ήταν ο λόγος για να χάσει τελικά την ζωή του ο 32χρονος αστυνομικός. Έλληνα, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Προφανώς. Θεοδόση, έχεις κάτι για το ρεπορτάζ? Βέβαια, όπως μας είπε και η καλή συνάδελφος η Έλληνα Χελβατζόγλου, το τραύμα στο λαιμό επέφερε ακαριό θάνατο. Και ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 42χρονος Νορβηγός, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ακόμα και τώρα που μιλούμε, αδυνατεί να δώσει κατάθεση λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος αυτός τι έχει κάνει. Ρωτάει γιατί βρίσκομαι εδώ. Ο άνθρωπος είχε ένα μαχαίρι μαζί του. Ναι, και ρωτάει γιατί βρίσκεται εκεί. Περιμένουν οι αστυνομικοί. Και κινήθηκε να σκοτώσει, που σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις, δεν κάνεις κίνηση. Εννοείται. Δεν είναι δικαιολογία το αλκοόλ. Αφαίρεσε μια ζωή και με έναν θάνατο ακαριαίο. Και συνελήφθη, πρέπει να σας πω, από τους αστυνομικούς των ΜΑΤ, διότι το κατάστημα που είδαμε είναι μεσοτυχία με την έδρα των ΜΑΤ της Θεσσαλονίκης. Τι λες, ρε, άκουσαν παιδί. Τη φασαρία οι αστυνομικοί, μπαίνουν μέσα, δεν ξέρουν ότι ο νεκρός είναι συναδελφός τους. Πέθανε επί τόπου ο άνθρωπος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν απλά διαπίστωσαν τον θάνατο του. Συνελήφθη ο Νορβηγός, στη συνέχεια έμαθαν ότι είχαν να κάνουν με έναν φέρελπη αστυνομικό, ο οποίος είχε πραγματικά μια υποδειγματική αστυνομική πορεία και αυτό το έδειχνε και η υπηρεσία που υπηρετούσε, εν προκειμένου η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων Βορείου Ελλάδος. Κύριε Καλιακμάνη, έχουμε το θάνατο του αστυνομικού, τη δολοφονία, όχι θάνατο, τη δολοφονία Βέβαια. Του αστυνομικού το πρωί στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία που κατέληξε τελικά ο 31 ετών Γιώργος Λιγκερίδης χθες στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Βαρύς φόρος αίματος. Βαρύς και έχουμε και άλλο ένα αστυνομικό της ομάδας Δίας που έχασε τη ζωή του σε καταδίωξη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Για τον αστυνομικό που έφυγε, το Γιώργο, θα πω ότι όλοι ξέραμε ότι αυτό το παιδί δεν θα ζούσε. Γιατί είχε χάσει τόσο αίμα, είχε πάθει τόσες ανακοπές, του κόψαν το πόδι, δηλαδή τι να πεις. Τώρα για τον συνάδελφο εχθές το βράδυ, έχουν χαθεί, θέλω να πω κάτι, άσχετο με την ιδιότητά τους, την ιδιότητα του αστυνομικού, έχουν χαθεί δύο νέα παιδιά, όχι για απλώς για ασήμαντη αφορμή, για καμία αφορμή, για κανένα λόγο. Ναι. Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Ένας 18χρονος έριξε μια φωτοβολίδα που είπε ότι δεν ήθελε να χτυπήσει ο αστυνομικός, αλλά κάποιος του την είχε δώσει στα χέρια και του είπε να σημαδέψει ο αστυνομικός. Και το ξημερώνοντας, ένας μεθυσμένος, τύφλα μεθυσμένος, τα παιδιά είχαν πάει σε μια ταβέρνα πριν, ζευγάρια, ξεκινήσανε μετά ο αστυνομικός. Παιδική φίλη, κύριε Καλιακμάνη, λένε οι πληροφορίες. Παιδική φίλη, ναι. Παιδική φίλη. Ξεκίνησε λοιπόν με τον άνθρωπο που θα τον πάντρευε, πήγανε να πιούν ένα ποτό σε ένα μπαρ που δεν είναι κακόφημο. Δίπλα στα μάτια. Όχι, βέβαια. Και αυτός ο μέθυσος, αυτός ο μεθυσμένος, που ήταν τύφλα μεθυσμένος, άρχισε εκεί να διαπληκτίζεται, άρχισε να τα βάζει με τους DJ, άρχισε να λέει ότι η Ελλάδα είναι οίκος ανοχής, αλλιώς το έλεγε. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, και
Και ο κουμπάρος του λέει: τι είναι αυτά που λες και αυτά, και έχει το μαχαίρι στο μυρό. Και πάει ο αστυνομικός να τον γλιτώσει και του τραβάει μια μαχαιριά κάτω από το αυτή και του κόβει την αρτηρία εκεί που ανεβαίνει στον εγκέφαλο και τον σκότωσε ακαριέα. Δηλαδή όλα αυτά. Δεν είναι, και καλά το είπα, δεν έχει σημασία αν είναι αστυνομική ή οτιδήποτε άλλο. Έχει σημασία για εμάς τους αστυνομικούς ότι... Είναι δύο νέα παιδιά, κύριε Καλιακμάνη. Δεν αναγνωρίζουν το επάγγελμά μας, ενώ όλοι το βλέπουν ότι είναι επικίνδυνο. Έχει σημασία για μας. Αλλά έχει σημασία για όλη την κοινωνία. Και έχει το παιδί... σημασία για όλη την κοινωνία. Και... αυτό το έγκλημα που παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν πολιτεία, σαν αστυνομία. Θα πρέπει να βγουν αστυνομικοί. Δεν το κατάλαβα. Πας σε άλλες χώρες και βλέπεις αστυνομικούς στο δρόμο. Με αυτόματα. Είναι άρα, κύριε Καλαδελιακμάνη, γιατί το συζητάμε αρκετούς μήνες. Αρκετούς μήνες συζητάμε ότι πρέπει να παταχθούν αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, πρέπει να μηδενιστούν. Αυτό το οποίο αναζητείτε είναι η λύση. Η λύση είναι του τι είδους αστυνομία θέλουμε. Θέλουμε αστυνομία όπως αυτή που περιγράφετε εσείς τώρα. Ή θέλουμε αστυνομία να είναι σε επιτελικές υπηρεσίες ή στο δρόμο. Γιατί οι αστυνομικοί πρέπει να βγουν στο δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά να πρέπει βγουν να κάποτε, βγουν τμήματα... κύριε Πρόεδρε, ναι. Να βγουν κάποτε. Ναι, να βγουν στα τμήματα τάξης και στα τμήματα ασφαλείας. Να τους βλέπει ο κόσμος, να υπάρχει εμφανή αστυνόμευση. Οπότε και να μην δηλώνουν μακροχρόνιες άδειες λόγω ψυχολογικών όταν φεύγουν από την επισήμων, κύριε Καλιακμάνη. Ναι. Γιατί έχουμε και αυτό και το φαινόμενο σε ποσοστό 30%. Και αυτό να μην τους πηγαίναν καθόλου στην επισήμων. Σωστό να μην πηγαίνουν καθόλου στην επισήμων. Δεν είναι δυνατόν στην Αττική 8.500 αστυνομικοί. Εγώ νόμιζα 7. Δεν είναι 7. Είναι 8.500 αστυνομικοί να ασχολούνται με τα επίσημα. Και είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι εγώ διώχνω τους μισούς. Πού είναι οι άλλοι? Έδιωξαν. Αποτέλεσμα όλων αυτών, κύριε Καλιακμάνη, είναι το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, να έχει καταρακωθεί αυτή τη στιγμή. Έτσι, είδατε, να έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Έτσι, να μην αισθανόμαστε ασφαλείς δηλαδή. Είδατε ότι για τον Γιώργο. Ναι. Για τον Γιώργο, όλοι οι πολίτες επαναστάτησαν. Βέβαια. Τι έγινε με τον αστυνομικό? Εμένα με ρωτάγανε όλοι απλοί πολίτες. Τι κάνει το παιδί? Γιατί πλέον η κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή αστυνομία που να μπορεί να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Και όταν έχουμε μια αστυνομία που σκοτώνουν τους αστυνομικούς στον δρόμο για πλάκα, δεν μπορεί η αστυνομία να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Το έχει καταλάβει αυτό ο πολίτης. Κύριε Καλιακμάνη, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε. Είναι πιο σκληρό. Βγαίνουν μαχαίρια. Αδέρφια σκοτώνουν αδέρφια. Παιδιά σκοτώνουν τους γονείς τους. Παιδιά σκοτώνονται μεταξύ τους. Κάποιος βγαίνει με ένα πιστόλι και πυροβολεί στα πρόσωπα χωρίς κανένα ίχνος. Βέβαια, για να γίνει αυτό, κύριε Καλιακμάνη, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και κάποιους αστυνομικούς οι οποίοι το παίζουν σε ρήφιδες, έτσι, οι οποίοι κάνουν κατάχρηση εξουσίας και το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό. Ναι, ρε παιδιά, άμα είναι αυτό. Και εκεί μαυρώνεται όλο το έργο. Να το αντιμετωπίσουμε. Αν είναι αυτό το θέμα, να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, και αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Θα συμφωνήσω εγώ απόλυτα μαζί σας. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η αστυνομία να αυθαιρετεί. Όμως θα πρέπει να μπορεί να κάνει και τη δουλειά της. Ξεκάθαρα. Θα πρέπει να. Συγγνώμη λίγο, γιατί εγώ τόση ώρα. Κύριε Καλιακμάνη, εγώ τόση ώρα δεν μιλάω. Σας ακούω πολύ προσεκτικά. Και εσάς και τον Γιάννη και τον Θεοδόση. Αλλά ποιος εμποδίζει την αστυνομία να συλλάβει αυτόν τον τύπο που ήταν με το περίστροφο στον Γκάζι και πυροβολούσε τον κόσμο? Για να μην κυκλοφορεί. Ο σκοπός είναι όχι να κυκλοφορεί, όχι να εμφανιστεί ο πιστολέρο στον Γκάζι και αφού πυροβολήσει να τον πιάσουν που δεν τον έχουν πιάσει ακόμη. Για τους χύψη λόγους, δεν το ξέρω εγώ, δεν είμαι ψηφιακός. Ο σκοπός είναι να τον έχουμε πιάσει από πριν, να μην κυκλοφορεί. Να δούμε λοιπόν ποιος εμποδίζει την ελληνική αστυνομία να συλλάβει τους ανθρώπους. Δεν εμποδίζει κανένας. Η ελληνική αστυνομία τους συλλαμβάνει συνεχώς. Αυτή είναι όμως πάλι έξω. Και μάλιστα η αλλοδαπή, αφού το πήγατε σε αυτόν στον Γκάζι, είναι ακόμα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το τραγικό. Ναι. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εγκληματεί σε μια χώρα και να τον έχει σε αυτή τη χώρα. Αυτό αναρωτιέται. Ναι, αλλά εμείς αυτό αναρωτιόμαστε και ο κόσμος αυτό αναρωτιέται. Ναι, δηλαδή, η αστυνομία. Ναι. Γιατί κυκλοφορούσε με το όπλο. Αυτό αναρωτιόμαστε. Δεν έχει ευθύνη η αστυνομία, λέει ο κ. Καλιακμάνη. Έχει δικαιοσύνη προφανώς. Πάμε παρακάτω. Κύριε Καλιακμάνη. Αφού δεν είχαν διοκτικά έγγραφα αυτοί για να του πιάσει η αστυνομία. Του έχει πιάσει το παρελθόν. Κύριε Καλιακμάνη, καλημερίζουμε με το καλό νέο σχόλιο. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Υγεία.